Yes. Πολύ μακρύς ο τίτλος. Καθηγητής φυσιολογίας ζωικών οργανισμών και τοξικολογίας. Μας ανάψατε μεγάλες φωτιές. Ναι. Διότι από την ώρα που ήρθατε και για μέρες απαντούσαμε σε ερωτήσεις τηλεθεατών που δεν ξέραμε τι θα πούμε. Αυτό είναι καλό ή κακό? Καλό. Πολύ είναι. Καλό. Καλά. Πολύ καλό. Εντάξει. Γιατί πολύ ο κόσμος σημαίνει ότι εκτιμά και την πείρα και τη γνώση τι. Κάπου. Ναι. Γενικά, ακούμε για τη διαλυματική πάρα πολλά. Και στα social media, αν μπεις, υπάρχουν προγράμματα, application που να κατεβάσεις, διαφημίσεις. Ακούς και νομίζεις ότι είναι κάποιο εργαλείο marketing τελικά. Έρχεστε όμως εσείς με την ιδιότητά σας και επιβεβαιώνετε ότι. Και ναι, επιστημονικά. Ότι είναι μια μέθοδος. Είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να το δούμε και εμείς πολύ σοβαρά. Να την εξηγήσουμε πάλι λίγο. Ναι. Η διαλυματική νηστεία δεν είναι καταρχάς ένας τρόπος διατροφής. Mm-hmm. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος πώς βλέπεις το φαγητό. Ναι. Δηλαδή, συνήθως όταν κανείς σκέπτεται ένα πρόγραμμα διατροφής, πάρει ένα πρόγραμμα από τον διαιτολόγο του, το κρεμάει πάνω στο ψυγείο, ναι, και λέει στις δύο θα κάνεις εκείνο και μετά από λίγες εβδομάδες τον καταλείπει. Συνήθως. Ναι. Άρα είναι μοντέλο, ναι, διατροφής. Συνήθως. Μοντέλο είναι ένας τρόπος. Μοντέλο ζωής. Είναι ένας τρόπος. Δηλαδή προσπαθείς να εφαρμόσεις αυτό το οποίο ίσχυε για χιλιάδες χρόνια στον άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος τι έκανε για χιλιάδες χρόνια? Έτρωγε κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που η γη παράγει. Έτσι, φθινόπωρο, φθήνουν οι οπόρες. Ναι, ναι. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτή την περίοδο έβαζε 4-5 κιλά και τα είχαν το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό το μεγαλύτερο πείραμα που έχει γίνει στον κόσμο έχει γίνει με τις γυναίκες στη Ζάμπια. Mm-hmm. Τις παρακολούθησε όλη την περίοδο για αρκετές χιλιάδες γυναίκες για πάρα πολλά χρόνια. Και είδανε αυτό που συνέβαινε και παλιά, ότι αυτό το παίρνω και χάνω, παίρνω και χάνω, παίρνω και χάνω, είναι η βάση της μεταβολικής υγείας. Γιατί? Διότι το κύτταρο, όταν το στερείς την τροφή του, αντιλαμβάνεται ότι πιθανόν να πεθάνει και ενεργοποιεί μηχανισμούς σωτηρίας οι οποίοι σώζουν και το κύτταρο και τον οργανισμό. Άρα τι καλό μας κάνει? Αυτό αλλάζει όλο το προφίλ της έκφρασης κρίσιμων γονιδίων, mm-hmm, που έχουν σχέση με τη φλεγμονή, την αντιγύρανση και την αντικαρκινική δράση. Δηλαδή ουσιαστικά σου αλλάζει ολόκληρο το μεταβολικό προφίλ. Γιατί το κύτταρο και ο οργανισμός αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει καύσιμο. Ναι. Και εφόσον δεν έχει καύσιμο, νιώθει ότι μπορεί να πεθάνει. Άρα ενεργοποιεί μηχανισμούς πανάρχαιους, τους οποίους τους είχε ξεχάσει. Και γιατί τους είχε ξεχάσει? Διότι του προσφέρει φαγητό κάθε λίγο, άρα δεν έχει την ανάγκη να ενεργοποιήσει μηχανισμούς δικούς του. Δηλαδή, το να έχει φαγητό, συνεχή πρόσβαση στο φαγητό, δεν είναι φυσιολογικό για τον όχι, άνθρωπο. Βέβαια. Ωραία. Αυτή η αποχή. Αυτό ξεκίνησε, ναι. Αυτό ξεκίνησε μετά το 60-70, που άρχισε η τεχνολογία τροφή, ναι, και τα ψυγεία. Και το μάρκετινγκ, ναι, και όλα, και μετά τα πρωινά. Ωραία, δεν το ξέραμε πιο πριν αυτό? Το ξέραμε. Γιατί τα τελευταία χρόνια είναι τόσο διαδεδομένο? Το ξέραμε, και το ξέραμε και πάρα πολύ και στο Νότο και στη Μεσόγειο. Και οι αρχαίοι, οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, οι Σπαρτιάτες, αν διαβάσετε βιβλία για την αρχαία Σπάρτη, τρώγανε περίπου 6.000 θερμίδες τη μέρα, επειδή καταναλώνανε πάρα πολύ ενέργεια στην γυμναστική που κάνανε για να είναι έτοιμοι. Αλλά τρώγανε κυρίως το βράδυ παρέα και το μεσημέρι μόνοι τους. Ναι. Το πρωί δεν τρώγανε. Ναι. Δηλαδή ήταν αυτό κάτι συνηθισμένο. Ήταν πολύ συνηθισμένο στη Μεσόγειο. Γι' αυτό και όταν πρωτοέφεραν το πρωινό, ήταν breakfast. Break the fast. Ναι. Σπάζω την νηστεία. Αυτό ήταν η βάση. Η βάση, ναι, της κουλτούρας, της διατροφικής ήταν γιατί το πρωί συνήθως δεν είσαι με τους άλλους. Είσαι, ναι, μόνος σου. Ναι, άρα τρώγανε μαζί. Δηλαδή το θέμα του συντρόφου. Δεν είναι τυχαίο που η λέξη σύντροφος προήρθε από το σύντροφος. Ναι. Έτσι, ενώ στα αγγλικά σημαίνει partner. Τι σημαίνει, ναι, partner? Τίποτα. Ναι, ναι. Δηλαδή, άρα έχει νόημα αυτό το οποίο είχαν επιλέξει στην αρχαία Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες της Μεσογείου. Δηλαδή ήταν ένα μοντέλο διατροφής το οποίο είχε επιλεγεί για πάρα πολλούς λόγους. Αυτό το ξεχάσαμε, το αφήσαμε. Α. Και τώρα ξανάρχεται πάλι η επιστήμη να ξαναδεί αυτά τα οποία έκαναν οι άνθρωποι πριν από πολλά χρόνια με ένα καινούριο μάτι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό ξεκίνησε λίγο πριν τον κορονοϊό. Δηλαδή κάπου το 21 άρχισε να γίνεται πολύ δεδομένο στο να μιλάμε. Στο βιβλίο μας που έχουμε δημοσιεύσει τη διαλυματική νηστεία, της εκδόσης Αρμός, έχουμε πάρει όλα τα clicks που είναι στο διαδίκτυο, ναι, για τον όρο διαλυματική νηστεία. Α. Ξεκινάει μετά το 2012-2013. Πριν από εκεί ήταν σχεδόν άγνωστο. Ναι. Και υπήρχαν μελέτες για ζώα, αλλά δεν υπήρχαν για ανθρώπους. Η μεγαλύτερη μελέτη
που έγινε συνήθως όταν εμείς ξεκινήσαμε το 17 να δουλεύουμε τη διαλυματική νηστεία. Σε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία, με μια μεγάλη κλινική, την κλινική Buchinger στη Γερμανία, που είναι η μοναδική νηστειοκλινική στον κόσμο. Τι θα πει νηστειοκλινική? Κάνεις νηστεία. Να διευκρινίσουμε δηλαδή, λίγο μπαίνουν την μέσα νηστεία. Οι άνθρωποι, α, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα. Και ναι, μαθαίνουν να νηστεύουν. Να διευκρινίσουμε λίγο αφαγία. Από το διάστημα που πρέπει να παραμείνει η διαλυματική. Και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Η ορθόδοξη, η κανονική διαλυματική είναι να απέχεις 15-16 ώρες από το φαγητό και να τρως τις υπόλοιπες. Άρα έχεις ένα παράθυρο που δεν τρως. Δηλαδή, τρως το τελευταίο σου γεύμα 9 ώρα το βράδυ. Δεν είναι ωραίο να φας 1-2, γιατί οι πεπτικοί μηχανισμοί πέφτουν μετά τις 7-8 πέφτουν. Άρα 9-10. Άρα την επόμενη μέρα το πρωί πίνεις καφέ, τσάι. Δεν τρως φαγητό και αρχίζεις το φαγητό στο το πρώτο σου γεύμα κατά τις 1-2. Τρως ένα καλό γεύμα και ξανατρως και το βράδυ, το απόγευμα. Ναι. Δηλαδή προσπαθείς να έχεις αυτό το παράθυρο, το οποίο ενώ στην αρχή αυτό που σου λείπει και νιώθεις άσχημα είναι αυτή η ζέστη που νιώθεις μετά το φαγητό. Ναι. Αυτό δεν το νιώθεις όταν νηστεύεις. Αυτό σου κακουφαίνεται. Αλλά αυτό είναι στο κεφάλι σου. Μετά από λίγες μέρες αρχίζει. Το συνηθίζεις. Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν οργανισμός... άνθρωποι που λένε άγω δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορούν. Συνήθως έτσι λένε στην αρχή. Mm. Και οι περισσότεροι όταν έρχονται, τους λέμε, ας πούμε, μας ρωτάνε, λέει γιατρέ, δεν είμαι γιατρός, μας ρωτώσει, λέει ποιο είναι το ιδανικό βάρος, και τους εξηγώ ότι το ιδανικό βάρος είναι αυτό που έχουν εκείνη τη στιγμή. Μα εγώ μου λέει 100 κιλά. Αυτό είναι το ιδανικό βάρος. Γιατί ο οργανισμός σου έχει επιλέξει αυτά τα κιλά, γιατί κάτι περνάς. Έχει επιλέξει να κάθεται να επανασταθεί σε εκείνα τα κιλά. Δηλαδή, έχεις ένα στρες, έχεις μια στενοχώρια, έχεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Και υπάρχουν δύο ειδών στρες. Υπάρχει το τυφλό και το παραγωγικό. Το παραγωγικό ποιο είναι? Το παραγωγικό ποιο είναι? Έχω απέναντι το παιδί μου και υπάρχει ένα κρύο ποτάμι. Ναι. Πρέπει να πάω να το σώσω. Ναι. Βουτάω μέσα, ναι, και πάω και το σώσω. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι, ναι, παρα... ναι. Βλέπω το τέλος. Ναι, ναι. Το τυφλό ποιο είναι? Χωρίζω, χάνω τη δουλειά, ναι, ναι, μου. Μου τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό είναι τυφλό. Αυτό οδηγεί συχνά στην ναι, αύξηση του βάρους. Να ρωτήσω κάτι. Άρα πρέπει να το δούμε. Να ναι, τελειώνω. Ναι, ναι. Άρα όταν προσεγγίζεις κάποιον άνθρωπο να το μάθεις να στερείται, θα πρέπει να μπεις και μέσα στα παπούτσια του το, βέβαια, τι περνάει. Βέβαια. Άρα το πρώτο, την πρώτη ώρα, ας πούμε, από αυτό που πάντοτε μιλάμε με τους ανθρώπους, είναι να δούμε τι περνάνε και να μπούμε μέσα στα παπούτσια τους. Κάπως εξατομικευμένο, ναι, λοιπόν. Εσείς αυτό είστε, ναι, ας πούμε, δεν θα το πω ευγενικά, αλλά κάπως πρέπει να το πω, είστε σε κόντρα με τους διατροφολόγους? Γιατί όχι, ο διατροφολόγος σου λέει τελείως άλλα πράγματα. Όχι, όχι. Ο διατροφολόγος είναι για να χάσεις κιλά. Ναι, κοιτάξτε, αλλά ο διατροφολόγος... Αυτό είναι μια στάση ζωής. Αυτό είναι, είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις το φαγητό, ο οποίος έχει, είναι, ας πούμε, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 7-8 χρόνια, ναι, και δεν υπάρχει στα βιβλία της διαιτολογίας ακόμα. Ναι. Αν ανοίξετε ένα βιβλίο οποιοδήποτε βιολογίας, γενετικής κλπ, θα δείτε στη βιβλιογραφία ότι τελευταία βιβλία, άρθρα είναι πριν από 10, 12, 15 ναι, χρόνια. Ναι. Δηλαδή αυτός ο τρόπος είναι, θα μπει σιγά σιγά στα βιβλία και θα αρχίσει να διδάσκεται. Ναι. Εμείς το διδάσκουμε στο δηλαδή σχολή. Σε ένα διατροφολόγο, αν του πεις ότι αφήνω το στομάχι μου άδειο, θα σου πει ότι θα αρχίσει να καίς μυς, θα καίς άλλα πράγματα, ναι, που αυτό δεν κάνει είναι κακό. Λάθος αυτό που λέει ο διαιτολόγος. Χάνεις βάρος, αλλά με τη διαλυματική νηστεία αλλάζει το μεταβολισμό σου με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Τον οποίο δεν τον κάνει. Ο συνηθισμένος τρόπος είναι να τρως συχνά και λίγο. Ναι. Δηλαδή είναι, ναι, άλλο πράγμα, ας πούμε. Έχουμε έτσι κάποιες ερωτήσεις, αν δεν σας πειράζει. Ναι, όχι, να βέβαια. Το κοινό. Προχθές ήμουνα σε μία παρέα και λέγανε για ένα γιατρό, όχι στην Ελλάδα, ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να είναι 21-3, ναι, όχι 16-8. Κοιτάξτε, δηλαδή 21 ώρες να μην τρως και 3, ναι, ναι, να τρως. Εμείς σας έλεγα και την προηγούμενη φορά ότι έχουμε στο εργαστήριο όποιος έρθει, έχουμε μια μεθοδολογία που πατενταρισμένη, που παίρνουμε μια σταγόνα αίμα, ναι, και αναλύουμε την έκφραση κάποιων κρίσιμων γονιδίων και ανάλογα με το τι θα βρούμε φτιάχνουμε και το προφίλ του κάθε ανθρώπου στη διατροφή του. Δηλαδή πόσες ώρες. Ναι. Α. Δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι 16-8, κάποιος να έχει και 24. Α. Υπάρχουν άνθρωποι και όσο περνάει η ηλικία υπάρχει ένα παράθυρο στο οποίο είναι, ας πούμε, 16-8, που είναι γύρω στα 50-55, και όσο πηγαίνεις προς τα πίσω,
μπορεί να αντέχεις και με μικρότερο παράθυρο. Ναι. Άρα είναι κάπως εξατομικευμένο και κυρίως οι γυναίκες. Πιο λίγο πρέπει. Οι γυναίκες είναι πιο λίγο, συνήθως. Βέβαια, να πούμε ότι όλα πρέπει να είσαι υγιής, να έχεις κάνει εξετάσεις. Ναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Που λέτε, να μην έχεις διαβήτη. Ναι, αυτά, ναι. Αυτό που λέτε ισχύει για το 95% των ανθρώπων. Ναι. Το 5% που έχει κάποιες ασθένειες πρέπει να πάνε στο γιατρό. Ή πρέπει να πάρεις ένα χάπι που να είναι γεμάτο το στομάχι. Πρέπει να πάνε στο γιατρό του. Εμείς ασχολούμαστε με υγιείς. Έχουμε την αίσθηση ότι όσο πιο πολλές ώρες κρατηθούμε, τόσο καλύτερα. Αυτό δεν ισχύει όμως, λέτε εσείς. Όχι. Δεν ισχύει. Επίσης αυτό το παράθυρο. Τρώμε κανονικά, όχι τρώμε σαν να μην κανονικά, υπάρχει αύριο. Ναι, αλλά έχουμε, είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες ομπρέλες τροφίμων στις οποίες στηρίζουν τη διατροφή μας. Που είναι πρώτον τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, γιαούρτι, κεφίρ, αριάνι, ξινόγαλο, δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια και φυλλώδη λαχανικά. Ναι. Αυτά είναι οι τρεις μεγάλες. Από εκεί και πέρα και ψάρι θα φας και κρέα θα φας. Αλλά με μέτρο. Και γλυκό με μέτρο. Ωραία. Όταν κάνεις διαλυματική και παίρνεις αντιβίωση, ξέρω εγώ. Και πρέπει... Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα ο οργανισμός όταν είναι ασθενής, αν έχετε δει κι εσείς, δεν τον αρέσει να τρώει γιατί κάθεται και λουφάζει. Ναι, ναι. Δεν θέλει. Ξεκονομεί ενέργεια ο οργανισμός. Είναι, μπαίνει σε ένα στέιτ διαφορετικό. Δηλαδή δεν θέλει να τρώει γενικά. Άρα μπαίνει σε ένα τέτοιο τρόπο. Άρα το γεγονός ότι. Που λένε ότι όταν εμείς νηστεύουμε, ο οργανισμός αδυνατίζει και το αμυντικό του σύστημα, συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Και αυτό βρέθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Όλα αυτά αποδειδειγμένα με έρευνες. Τα τελευταία δύο χρόνια, σε ένα πολύ μεγάλο περιοδικό, στο Nature, αποδείχτηκε ότι όταν ο οργανισμός νηστεύει, τα κύτταρα του αμυντικού συστήματος, τα οποία βρίσκονται μέσα στο αίμα, φεύγουν από το αίμα και πηγαίνουν στο μυελό που έχει φαγητό. Μάλιστα. Για να μην πεθάνουν. Και όταν ανοιχνεύσουν ότι ξαναυπάρχει φαγητό, ξαναβγαίνουν. Αυτό το ταξίδι του φεύγω και ξαναγυρίζω, τους αυξάνει τη διάρκεια ζωής και την ωφέλιμο. Και τα κάνει και πολύ πιο δυνατά να αντιμετωπίσουν τις ιώσεις. Μάλιστα. Άρα όχι, κύτταρα... Η αλήθεια είναι ότι η πρακτική ήταν η ερώτησή μου. Όταν, ας πούμε, κάνεις δεν τρως το μεσημέρι. Γιατί τρως μετά τις 4-5. Αλλά πρέπει να πάρεις ένα χάπι, μια αντιβίωση, ένα κάτι. Εντάξει. Ναι, αυτό όταν θα... κάνεις 10 μέρες. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή τελειώνει η αντιβίωση. Εκεί αυτό θα μπορεί να είναι για 4 μέρες, 5 μέρες. Εκεί μπορεί να κάνεις μια διακοπή, ας πούμε. Ωραία, διαβάζω μερικές ερωτήσεις. Τη δίαιτα αυτή μπορεί κάθε ηλικία να την ακολουθήσει? Η βιβλιογραφία μας λέει ότι μετά τους εφήβους, δηλαδή μέχρι και την εφηβεία, καλό θα είναι να μην την κάνουμε. Ή ακόμα δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Καθώς επίσης και οι λιποβαρείς άνθρωποι δεν πρέπει να την κάνουν. Οι γυναίκες οι λιποβαρείς, όταν είσαι που έχεις χαμηλότερα από το... Σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείς ένα άλλο πρόγραμμα. Επίσης οι γυναίκες που θυλάζουν, που είναι έγκυες, αυτές που έχουν ιδιαίτερα... Δηλαδή αυτό είναι το 5-6% του πληθυσμού. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Μπορείς να κάνεις πρωινή γυμναστική χωρίς να έχεις φάει κάτι πριν? Μπορείς, αυτό το λέω κι εγώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι, επειδή το ρωτάνε πολύ και έχω και εμπειρία και ο ίδιος, εξαρτάται τι γυμναστική. Δηλαδή, αν ας πούμε το πρωί πας και κάνεις 50 χιλιόμετρα ποδήλατο, κάτι πρέπει να έχεις τσιμπήσει. Και αυτό συνηθίζεται. Ας πούμε, εγώ όταν βγαίνω το πρωί να κάνω ποδήλατο, παίρνω ένα κουλούρι και το τρώω πάνω στο ποδήλατο. Το έχω συνηθίσει έτσι. Δεν μπορώ να φάω δηλαδή το πρωί. Εσείς δεν κάνετε διαλυματική? Κάνω. Τελειώνει νωρίτερα. Πολλά χρόνια. Τι ώρα κάνετε δηλαδή? Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές το βράδυ τρώω και το πρωί δεν τρώω και ξεκινάω κάτι στις 12, ας πούμε, το πρώτο, να φάω ένα κουλούρι. Ναι, αυτό είναι, το κάνω όχι μόνο τώρα που το μελετώ. Αυτό το κάνω πολύ μικρός διότι μου άρεσε. Ναι. Γενικά δεν μου αρέσει σαν άτομο η αίσθηση του να είναι το στομάχι μου γεμάτο, ας πούμε. Ναι. Γιατί μετά με στερεί. Κουράζεται. Την κοινωνικότητα. Ναι, ξέρετε, ναι. Το είχαμε πει, δεν ξέρω αν το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ας πούμε ότι εδώ είμαστε τώρα οι τρεις μας και τελειώνει η εκπομπή και καθόμαστε να κουβεντιάσουμε. Και έχουμε από ένα μικρό τσιμπουράκι και τρεις ελιές, ας πούμε. Είστε και στη Θεσσαλία, βέβαια. Έτσι. Και λέμε, εάν όμως είχαμε 5 πίτσες και τις τρώγαμε, στο τέταρτο θα σκεφόμασταν το κρεβάτι μας και μια ταινία. Άρα η νηστεία και η αποχή σε κάνει πιο κοινωνικό. Ναι. Διότι αρχίζεις, επειδή δεν έχεις αυτή την ικανοποίηση του φαγητού, την ψάχνεις αλλού. Σωστό. Στην λοιπόν, παρέα, άλλη ερώτηση. Το διάβασμα. Σωστό. Λοιπόν, χάνεις μυϊκή μάζα με τη διαλυματική? Όχι, ίσα-ίσα κερδίζεις. Ωραία. Επιτρέπεται η ζάχαρη? Η ζάχαρη δεν απαγορεύεται, αλλά θα πρέπει γενικά να την έχεις με μέτρο. Ναι. Η ζάχαρη είναι ένα τρόφιμο το οποίο είναι σχετικά άχρηστο. Γιατί την ενέργεια που παίρνεις,
μπορεί να την πάρεις με γλυκά, αλλά όχι σαν ζάχαρη. Μπορεί να φας φρούτα που έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείχτη. Έτσι. Όπως είναι το μήλο, όπως είναι η μπανάνα. Άχρηστο είναι, αλλά είναι νόστιμο. Όταν λέμε άχρηστο, σχετικά άχρηστο. Ναι. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς υδατάνθρακες. Ναι. Ναι. Απλώς μπορεί να παίρνει υδατάνθρακες, αλλά μην τρως ζάχαρη. Να αρχίζει σιγά σιγά να την αφαιρεί από το διαιτολόγο. Ναι. Και το λευκό ψωμί. Και τα υποκατάστατα, το ίδιο. Τα υποκατάστατα, όχι. Τη ζάχαρη εννοείται. Ναι, το να δηλαδή, δεν να φας σοκολάτα με στέβια είναι καλύτερα από το να φας. Αυτό είναι μύθος. Η σοκολάτα, αν σοκολάτα έχει ζάχαρη. Αν δεν έχει ζάχαρη, δεν μπορεί να είναι. Ναι. Έχει ναι. Και στέβια, αλλά έχει και ζάχαρη. Το να βγάλει τον υδατάνθρακα για μεγάλο διάστημα από τη ζωή σου είναι βλαβερό, ε. Όχι, δεν κάνει. Βλαβερό και για τον υβρικό σύστημα και για όλα. Απλώς θα πρέπει να έχει τους υδατάνθρακες όσο δυνατόν να είναι. Να μην είναι επεξεργασμένοι, να είναι υδατάνθρακες που να έχουν χαμηλό γλυκαιμικό, να είναι σύνθετοι. Τα μακαρόνια είναι επεξεργασμένα, δεν είναι. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Τα μακαρόνια και οι πατάτες, όταν βράσουν και τα βάλεις στο ψυγείο, δημιουργείται ένα τύπο αμύλου που λέγεται RS4, που είναι ένα άπαιμπτο άμυλο, το οποίο μετά τα καταναλώνεις μένα, αλλά δεν παχαίνει. Γιατί δεν απορροφάται όπως να τα τρως καονικά. Δηλαδή το βράζουμε, το βάζουμε στο ψυγείο και μετά το ψυγείο, τρως. Κρυό, ναι. Άμα το ζεστάνεις μετά. Όχι, δεν είναι που καθένας τίποτα. Είναι, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή και η πατατοσαλάτα, οι βραστές ας πούμε. Άλλαξε η ζωή μου σήμερα. Οι βραστές και τα μακαρόνια, αν τα βράσεις και τα βάζεις στο ψυγείο και κρυώσουν, τρώγοντάς τα, δημιουργείται ένα άλλο άμυλο με αυτή, ένα ειδικό τύπο, το οποίο δεν παχαίνει. Είναι πολύ καλύτερο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Το άκουγα αυτό, αλλά τώρα που τον ακούω τον επιστήμονα το πιστεύω. Λοιπόν, και άλλη μια τελευταία. Άλλη μια τελευταία. Ναι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολλά. Α, μπορώ να συνδυάσουμε διαλυματική με κέτο δίαιτα παράλληλα. Μπορούμε, αλλά δεν θα το συμβούλευα. Α, γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Α, και μετά τον άτομο τον κουράζει τον οργανισμό. Και μετά από τρεις μήνες γίνονται. Εντάξει, κοιτάξτε, εάν βρει κανείς το μοτίβο της διαλυματικής που του ταιριάζει, μπορεί να το υιοθετήσει και να το έχει κάνει για πάντα. Ναι. Δεν, παλιότερα δεν ξέραν, δεν υπήρχαν μελέτες πολλών ετών, τώρα υπάρχουν. Ναι. Και ξέρουμε ότι δεν βλάπτει η διαλυματική. Για την εμεινόπαυση ρωτάνε, μπορούν οι γυναίκες να κάνουν λιγότερο χρόνο? Δεν μας πειράζει αυτό, απλώς την πρώτη περίοδο μετά την εμεινόπαυση, επειδή τα ιστρογόνα συντίθεται στο περιφερικό λίπος, κάνεις παχαίνει, ας πούμε, οπότε εκεί θέλει μια ειδική και είναι και πολύ ωφέλιμο κανείς να κάνει διαλυματική όταν αρχίζει εμεινόπαυση. Αλλά γιατί... για το θυλασμό είπατε όχι. Όχι, δεν είναι συνιστά. Θυλασμός, εγκυμοσύνη, εντάξει. Γιατί το ρώτησε πριν. Είναι, ναι, στην βιογραφία λέει. Ωραία, πότε θα ξανάρθει την επόμενη. Πέρασαν 20 λεπτά και λέω πώς. Είναι πραγματικά. Μου λέει, και λέω, τελειώσαν 20, παραπάνω από 20. Κάποια στιγμή θα έρθω. Εγώ θα την στυλάρισα να σας βρω. Κάποια στιγμή, ξέρετε. Θα έρθετε καταρχάς μια φορά να σας πάρουμε το αίμα και να σας κάνουμε την προσωπικό σας διαιτολόγιο. Και εκεί θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, αφού ζητάνε και θέλουν τη ζητάνε, πολύ. Εγώ τους παραπέμπω στο βιβλίο σας. Όχι, και για το βιβλίο σας μας ρωτήσανε τα πάντα. Και για το βιβλίο σας και άλλα. Και άλλα, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς. Και μετά έχουμε...